Εδώ είμαστε. Πώς τα βλέπεις τα πράγματα με τη συμβίωση? Καταρχήν πιστεύεις ότι η συμβίωση φθείρει τη σχέση? Ναι. Α, τόσο απόλυτα? Πολύ, πολύ απόλυτα. Εγώ δεν... συμβίωσα μία φορά, έμεινα έγκυος και δεν γινόταν αλλιώς. Γιατί πριν και όλες μου οι σχέσεις και μέχρι να μείνω έγκυος, ο καθένας έμεινε σπίτι του. Δεν καταλαβαίνω. Ήταν επιλογή σου δηλαδή, αυτή δεν ήθελες να πας ένα βήμα παρακάτω στη σχέση ή... Ναι. Ή δεν ήσουν τόσο πολύ... Όχι, δεν έχει να κάνει με αυτό. Μέχρι το σημείο που είχα τη σχέση που έμεινα έγκυος, δεν υπήρχε λόγος, δεν το συζητήσαμε και ποτέ. Δηλαδή δεν είπαμε μωρέ να μείνουμε μαζί, όχι, καλύτερο καθένας. Ήταν αυτονόητο, ήμασταν και δύο με το ίδιο μυαλό, ευτυχώς. Στις προηγούμενες μου σχέσεις μου είχε προταθεί πολλές φορές, είχε γίνει συζήτηση. Δεν το... Εξωπραγματικό. Δηλαδή θα φύγω από το σπίτι μου να πάω να με ελέγχει κάποιος άλλος και όχι ο μπαμπάς και η μαμά. Λέει, δεν πειράζει, με ελέγχει ο μπαμπάς και η μαμά. Δεν πειράζει. Δεν... Και δεν το βλέπεις, το βλέπεις σαν έλεγχο. Ναι, είναι τρελός έλεγχος αυτό το πράγμα. Και άσε που. Όχι, Παναγία μου. Θέλω ο καθένας να μένει σπίτι του και να βρίσκονται αυτοί οι δύο άνθρωποι όταν πραγματικά θέλουν να βρεθούν. Όχι επειδή θα πάω στο σπίτι και θα τον δω μπροστά μου. Ποιο είναι, βλέπει, το χειρότερο πράγμα που πιστεύεις ότι συμβαίνει στη φάση που αποφασίζει ένα ζευγάρι να συμβιώσει? Δηλαδή, τι είναι αυτό που δεν αντέχεις με τίποτα, εσύ σου φαίνεται. Ο έλεγχος, αυτό που λες, ο έλεγχος. Ότι δεν θέλω να πάω σπίτι ένα βράδυ και να είμαι μόνη μου και να κάτσω μπροστά στη τηλεόραση και να βάζω ένα DVD που θέλω εγώ ή να κάνω κάτι, να νιώθω, ρε παιδί μου, την ησυχία, τη μοναξιά, τον προσωπικό μου χώρο, χρόνο και όχι είναι ένας άλλος άνθρωπος στο σπίτι, ας πούμε. Τώρα όμως σπίτι δεν είναι ένας άλλος άνθρωπος. Σε άλλη κατάσταση, βέβαια. Σε άλλη κατάσταση είναι ένας άλλος άνθρωπος. Και αυτό συμβίωση όμως είναι. Και το παιδί συμβίωση είναι. Ο οποίος κοιμάται τις ώρες που εγώ θέλω να κάτσω μόνη μου. Έχω αυτό το θετικό. Είναι μικρό και κοιμάται. Μεγαλώνοντας θα κοιμάται. Ελπίζω ότι θα κοιμάται πια παιδάκι. Δηλαδή μέχρι και 10-12 χρονών, ας πούμε, θα κοιμάται μέχρι τις 11. Τι λέω τώρα. Ούτε ξέρω κι εγώ τι λέω. Αλλά. Σ' αρέσει η μοναξιά δηλαδή. Αχ, πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Είδες που δεν είσαι σύζυγος. Είδες που δεν είσαι. Δηλαδή, μία φορά την εβδομάδα πηγαίνει στη μαμά μου και μένει. Κάνει τουρνέ στη γιαγιά. Αυτή τη μέρα, αντί να βγω. Κάθεσαι σπίτι. Φεύγω από το θέατρο τσίτες. Και λέω, πάω σπίτι με μόνη. Μάλιστα. DVD, φαγητό, κεριά μου, τα αυτά μου. Ναι. Δεν είναι μόνο αυτό που δεν θέλω τη συμβίωση. Δεν. Νιώθω περίεργα, γιατί να μην έχω την ανεξαρτησία. Καταπιέζεσαι. Δηλαδή. Ναι. Χωρίς. Δηλαδή, μην φαντάζεσαι ότι με έναν άνθρωπο που κάνω και την ίδια δουλειά βρίσκεσαι πολύ συχνά στο ίδιο σπίτι. Ναι. Γύρισμα θέατρο αυτό. Δηλαδή, άντε πρέπει να δώσεις ραντεβού και να βρεθείς. Παρ' όλα αυτά, θέλω να είναι το σπίτι μου. Θέλω να είναι ο χώρος μου. Και αυτά τα σκέφτεσαι ενώ είσαι τρελά ερωτευμένη με κάποιον. Ναι, αμέ. Αλήθεια. Ναι, ναι. Για θα πάω στον καρκίνο, εγώ δεν γίνεται. Αυτή τη συζήτηση δεν την κάνω. Λοιπόν, βρήκα νομίζω τον κατάλληλο άνθρωπο να συζητήσουμε για συμβίωση. Όχι, εντάξει. Ήξερα ούτως ή άλλως, γιατί είναι κάτι και γνωστό και από τη συνεντεύξη σου. Οπότε, ναι, είναι ξεκάθαρο.